Την ευλογία σας, σεβασμιότατε. Να είστε καλά. Εσείς και οι συνεργάτες σας και οι τηλεθεατές. Πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις όταν προκύπτουν. Δεν έχει να κάνει μόνο με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής που ο χριστιανισμός την σέβεται. Να το πούμε και αυτό. Και γιατί υπάρχουν κουλτούρες και θρησκείες. Θρησκείες δεν θέλω να πω, αλλά υπάρχουν κουλτούρες που τη θεωρούν αναλώσιμη. Την ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή θρησκείες γίνονται εργαλεία πολιτικής. Αυτό είναι αλήθεια. Και αν μιλήσετε με μουσουλμάνους θα σας πούνε σεβόμαστε απόλυτα την ανθρώπινη ζωή. Και μάλιστα καταδικάζουν φαινόμενα σαν γι' αυτό. Και μάλιστα στην Αγγλία πρέπει να σας πω ότι οι πρώτοι που καταδικάζουν φαινόμενα είναι οι μουσουλμάνοι της Αγγλίας. Καλά, αυτό κάνουν και προληπτικά για να μην εκδηλωθεί όλη μνήμη σε εκείνους, έτσι. Είναι κρίσιμες στιγμές. Για μένα το έχω ξαναπεί. Είναι λυπηρό ότι το θρησκευτικό φαινόμενο αξιοποιείται με αυτόν τον τρόπο και θα πρέπει όμως να αντιμετωπιστεί σίγουρα όχι με βία. Χρειάζεται πιστικότητα, χρειάζεται προσπάθεια, υπομονή και εμείς έχουμε εδώ το παράδειγμα. Έτσι θέλω να το αναφέρω. Γιατί πλέον έχουμε ενδείξεις, έχουμε στοιχεία. Οι άνθρωποι που αναφέρθηκαν και ως πρόσφυγες και οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι ήρθαν πολύ προκατηλημένοι απέναντί μας. Διότι εκεί που ήταν τους είχαν πείσει ότι οι χριστιανοί θα σας συμπεριφερθούν πολύ πιο άγρια από ότι εδώ ο ίδιος ο πόλεμος. Εν τούτης βέβαια μπροστά στο φάσμα του πολέμου τόλμησαν να περάσουν τη θάλασσα και να έρθουν. Να αντιμετωπίσουν εμάς τους αγρίους. Μπράβο. Και τώρα πρέπει να δείτε πρόσωπα και απόψεις που έχουν αλλάξει ριζικά. Οι άνθρωποι διαψεύδονται πλέον σε αυτά που είχαν ακούσει και διαπιστώνουν ότι εδώ κάποιοι τους υποδέχονται με πολύ πνεύμα θυσίας. Κάποιοι τους δέχτηκαν ακόμη και στα σπίτια τους, φανταστείτε, και χωρίς μάλιστα να τους πούν ούτε μία λέξη. Και όταν ρωτήθηκαν οι φιλοξενούντες γιατί το κάνετε αυτό, εμείς αλλιώς περιμέναμε, και άκουσαν ότι ξέρετε, μα εμείς είμαστε χριστιανοί. Αυτό ήταν η έκπληξή τους. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα μεταστραφούν στον χριστιανισμό, όχι, εξάλλου δεν το επιχειρεί κανείς αυτό. Πρέπει όμως να σας πω, χωρίς να πω περισσότερα, ότι κάποιοι ήδη το έκαναν. Έτσι λοιπόν σημαίνει ότι εξαρτάται από όλους μας και από τη στάση μας πώς αυτοί οι οποίοι έρχονται με προκαταλήψεις μπορούν να αντιμετωπιστούν ως άνθρωποι, διότι αυτό λέει ο πολιτισμός μας, η δική μας πίστη και βέβαια κυρίως τα μικρά παιδιά. Υπάρχουν και θρησκείες βεβαίως που υποδεικνύουν το οφθαλμόν αντί οφθαλμού, το οδόντα αντί οδόντος. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να ονομαστεί θρησκεία. Έτσι. Αλλά ό,τι αφορά το Θεό δεν μπορεί παρά να είναι αγάπη. Αυτό όμως είναι το δικό μας κήρυγμα. Έτσι κι αλλιώς. Θέλετε να πούμε ότι αυτός είναι ο χριστιανισμός. Πολύ μάλλον η Ορθοδοξία. Τα δε μικρά παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν κοντά μας, γιατί κάποια από αυτά θα μεγαλώσουν ανάμεσά μας, νομίζω ότι πλέον θα έχουν μια εντελώς διαφορετική άποψη, εάν και εμείς σταθούμε σωστά και. Για άλλη μια φορά θα πω ότι τουλάχιστον στην πόλη μας έχουμε κατορθώσει να έχουμε δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Υποδεχτήκαμε τα παιδιά, φοιτούν στο σχολείο. Βρέθηκα πρόσφατα σε μια εκδήλωση του Τετάρτου Λυκείου και θέλω να συγχαρώ δημόσια εναντίον του ρατσισμού. Και εκεί διαπίστωσα πώς μπορούν οι έφηβοι μας, αγόρια και κορίτσια, να στέκονται μπροστά σε θέματα και προβλήματα που όντως πλέον ξανατίθενται στην εποχή μας. Και διαπιστώνει κανείς ότι όταν υπάρξουν οι σωστοί παιδαγωγοί και εμείς σταθούμε σωστά και πούμε την αλήθεια μας, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, παρόλο που βεβαίως έρχεται και η ώρα του πόνου, όπως έρχεται στα αθώα θύματα καταστάσεων σαν και αυτές που ζει πολλές φορές η Ευρώπη. Μακάρι βεβαίως το μήνυμα αυτό να το εξέπεμπε στο σύνολό της η ελληνική εκκλησία. Διότι αυτό όχι, το μήνυμα αγάπης, πλέον το ομόνοιας και ανοχής, δεν το εκπέμπει στο σύνολό της. Μπορεί να αναφέρεστε σε πρόσωπα ως εκκλησία. Σε πρόσωπα, μα προφανώς. Το επιδιώκουμε, το κάνουμε πράξη. Πιστέψτε μου όμως ότι και τα πρόσωπα έχουν υστερήσει πλέον. Δηλαδή, υπήρξαν στιγμές που ίσως κάποιοι παρασύρθηκαν ή δεν είχαν πλήρη εικόνα. Σήμερα, όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα και σε επίπεδο ιεραρχίας και σε επίπεδο κυρίως ανθρώπων που έχουν να επανδρώσουν τις ενορίες στα μοναστήρια μας. Και βεβαίως και όλοι οι χριστιανοί στην Ελλάδα, για να μην εξαιρέσω, γιατί πρέπει να σας πω και να λέμε και τις αλήθειες, ότι είναι πολύ πιο πρωτοπόροι κάποιοι χριστιανοί που μπορεί να μην είναι ορθόδοξοι, αλλά έχοντας εμπειρίες και έχοντας και στήριξη, φάνηκαν πολύ πιο ικανοί σε εμάς και άνοιξαν και το δικό μας δρόμο. Και βεβαίως, ιδιαίτερα η οργάνωση που λέγεται Αποστολή και που ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όλη τη δύναμη που
δόθηκε προς τους πρόσφυγες προήλθε από μη ορθόδοξες χώρες, αλλά από χριστιανικές κοινότητες. Πρέπει... Θέλω λοιπόν να πω ότι τουλάχιστον στον τομέα αυτό συνεργαστήκαμε όλοι οι χριστιανοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Διευκρινίζω, πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν έχω υπόψη μου μόνο τις ξενοφοβικές δηλώσεις και ομολόγων σας ιεραρχών. Είναι πολύ περισσότεροι οι ιεράρχες που βάζουν, μια και μιλούμε για το ρατσισμό με αφορμή και την γιορτή, ας το πούμε έτσι, τη συζήτηση που γίνεται αυτή την εβδομάδα γύρω από αυτό, που βάζουν το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Εκεί λοιπόν αυτό είναι απόλυτα διχαστικό. Όχι, και εκεί θα πρέπει πάντοτε να διευκρινίζουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με πρόσωπα. Έχουμε να κάνουμε ίσως με καταστάσεις που η Εκκλησία εκ των πραγμάτων, και το καταλαβαίνει ο καθένας, ποτέ δεν θα τις απαλλάξει από οποιαδήποτε ενοχή, διότι δεν μπορεί να τις δεχτεί. Στα πρόσωπα όμως είμαστε πολύ φιλάνθρωποι, πιστέψτε με. Και πρέπει να σας πω, και το είπα και σε παιδιά γιατί με ρώτησαν. Είχα μία πάλι εξαιρετική ευκαιρία. Συζήτησα με παιδιά λυκείου και είχαν επισκεφτεί το μοναστήρι επάνω των ταξιαρχών. Ήταν πολύ ανοιχτή, πολύ θαραλέα η συζήτηση. Και όταν μου έθεσαν αυτό το θέμα, τους εξήγησα ότι εμείς υποδεχόμεθα τον κάθε άνθρωπο, ακόμη και αν έχει ένα πρόβλημα και ένα σταυρό, όμως δεν μπορούμε ποτέ, παραδείγματος χάρη, να δεχτούμε ότι η ομοφιλοφιλία είναι φυσιολογικό πράγμα. Αυτό δεν μπορεί η Εκκλησία να το δεχτεί και δεν πρέπει να το δεχτεί. Για μας υπάρχει ο άντρας και η γυναίκα, υπάρχει η ευλογία του γάμου, υπάρχει η οικογένεια. Γίνονται οι άνθρωποι συνδημιουργοί του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια της Εκκλησίας, αυτή θα τη στηρίζει πάντοτε. Τους ανθρώπους όμως που συνθήκες τους οδήγησαν σε ένα θέμα που τους δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα, εκεί συμπαραστέκεται με στοργή, καθοδηγεί, δέχεται, όπως δέχεται τον κάθε άνθρωπο που φέρνει ένα σταυρό. Τα παιδιά το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν ή παρέμειναν με ενστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, στην επόμενη συζήτηση θα το διευκρινίσω. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα, εντάξει, είναι σίγουρα βαρύ το κλίμα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εσείς είστε ένας ιεράρχης που μάλιστα έχει κατηγορηθεί από, ας το πούμε έτσι, ένα σκληρό πυρήνα που μπορεί να υπάρχει και στην Ελλαδική Εκκλησία, γιατί κάνατε κάτι που μας φέρνει πιο κοντά. Ανοίξαμε διάλογο με αλλόθρησκους ακριβώς για να τους κατανοήσουμε, γιατί και εκείνοι δεν είναι ότι έχουν τα επιχειρήματά τους, που είμαστε υποχρεωμένοι να τα δεχτούμε. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε τις διαφορές μας. Έτσι να τις και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνάντηση. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς διάλογο. Δεν σημαίνει ότι θα είναι ένας διάλογος οπωσδήποτε σε θέματα καθαρά πίστεως. Αυτό ξέρουμε ότι εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά το να μπορείς να προσεγγίσεις τους ανθρώπους, να γνωρίσεις τις απόψεις τους, να δημιουργήσεις ένα κλίμα εμπιστοσύνης και επάνω εκεί να οικοδομήσεις και εσύ τη δική σου αλήθεια και να διώξεις και τις δικές τους προκαταλήψεις. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε σε ένα πρόσφατο ταξίδι που είχα, ίσως σαν εμπειρία, παρόλο που δεν θα αναφέρθω πολύ. Ξέρετε, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, πορεύτηκε, πορεύεται και θα πορεύεται πάντοτε εν διαλόγω. Απλώς το λέω. Δεν ξέρει να σηκώνει τύχη. Γιατί για τα δεδομένα, για το περιβάλλον της Εκκλησίας, αυτό όταν το κάνατε και μετρά πολλά χρόνια, ήταν αρκετά τολμήρο. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Και κλείσατε και τα αυτιά. Και εμείς χαιρόμαστε που τα κλείσατε τα αυτιά στους διαφώνοντες. Έχουν πιστεί οι περισσότεροι ότι το να θέλεις να είναι ο τόπος σου και να δημιουργείς προϋποθέσεις συνάντησης και διαλόγου, ίσα ίσα εγώ νομίζω ότι είναι η πιο ουσιαστική μαρτυρία που μπορείς να κάνεις για την πίστη σου, για τον Χριστό, για την Ορθοδοξία σου. Μάλιστα. Το ότι ο Βόλος αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου να το πω, είναι διεθνώς γνωστός μέσα στους χριστιανικούς χώρους, αλλά και στους μη χριστιανικούς, γιατί ακριβώς τόλμησε να δημιουργήσει διαλόγους, νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε όλοι θετικά και να το στηρίξουμε. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, εμείς λέμε στην πνευματική ζωή, καμιά φορά το να υπάρχει και ένας αντίλογος ή και μία άλλη άποψη είναι βραβεία. Εγώ τουλάχιστον πλέον έχω συνηθίσει να τα αντιμετωπίζω και ο Θεός θα μας κρίνει όλους. Για πάμε να δούμε αυτό το ταξίδι. Ποιο είναι αυτό το ταξίδι? Α, για ποιο ταξίδι μιλάτε? Θα μιλήσω πρώτη φορά γι' αυτό. Δεν το έχω αναφέρει δημόσια. Μου δόθηκε μία δυνατότητα να ταξιδέψω στο Ιράν, στην Τεχεράνη. Σε έναν τόπο που δεν μπορείς να πας εύκολα ως τουρίστας, δεν μπορείς να έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις τον τρόπο, αλλά έλαβα μέρος σε έναν έκτο κύκλο διαλόγου, ο οποίος είχε ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μιλάμε για έναν ελληνοϊρανικό σύνδεσμο που λειτουργούσε επί εποχής Τρίτσι. Έτσι, μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τώρα. Σε αυτόν τον πρώτο διάλογο που είχε κάνει 5 κύκλους, είχαν λάβει μέρος εξαιρετικοί καθηγητές της θεολογίας όπως ο πατήρ Γιώργος Μεταλληνός και άλλοι.
Δυστυχώς αυτός ο σύνδεσμος διαλύθηκε, ο διάλογος είχε διακοπεί με το μορφωτικό σύμβουλο της πρεσβείας πλέον του Ιράν. Θέλησαν να επανασυγκροτήσουν τον έκτο κύκλο και έτσι επέλεξαν πρόσωπα, δεν εκπροσωπήσαμε θεσμούς, δεν πήγα ως εκπρόσωπος αυτή τη φορά, αλλά βρέθηκα με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, με τους δύο κοσμήτωρες των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την Πρίτανη της Παντίου και δύο καθηγητές θεολόγους από τα δύο πανεπιστήμια που ασχολούνται με διαθρησκειακά θέματα, φιλοξενούμενοι στο Ιράν, στην Τεχεράνη και στις ιερές τους πόλεις. Είχαμε έναν διάλογο γύρω από τη θρησκευτική βία και το φανατισμό, όπου και εμείς εκθέσαμε ακριβώς ποια είναι η πίστη μας. Εκεί είναι το σιητικό Ισλάμ, βέβαια, αυτό που λέγεται το πιο ήρεμο Ισλάμ, σε εισαγωγικά. Ξεχωρίζει από το σουνιτικό, έτσι. Και θέλουν να πούνε και μας έλεγαν ότι προτιμάμε να μιλάμε για την ειρήνη. Με τις δύο κοινότητες να συγκρούονται ή τώρα ποια είναι ήρεμα τα πράγματα? Τουλάχιστον εκεί είναι σχετικά ήρεμα, αλλά σίγουρα σουνίτες και σιίτες, εάν και εφόσον αντιπαρατεθούν, είναι πολύ βίαιη η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε αξιόλογους ανθρώπους, να δούμε βέβαια μια ζωή η οποία έχει μέτρα συντηρητικά, διότι είναι πλέον ένα καθαρά θεοκρατικό κράτος, είναι μια ισλαμική δημοκρατία, όπου όλα ελέγχονται, εγκρίνονται και ταυτόχρονα λειτουργούν μέσα από ένα συμβούλιο που απαρτίζουν οι μουλάδες, δηλαδή αυτοί που ερμηνεύουν το Ισλάμ. Για μένα ήταν μια προσωπική εμπειρία, πολύ σημαντική, την ήθελα. Έχω πει πολλές φορές ότι εγώ είχα διδαχθεί το Ισλάμ από τον νυν Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας στη Θεολογική Σχολή. Ομολογώ ότι πρωτοσυζήτησα για θέματα Ισλάμ με τον Ανδρέα τον Ανδριανόπουλο σε πολύ πρώιμη εποχή και τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει και μάλιστα όταν τολμήσαμε να κάνουμε δημόσιο διάλογο μας έλεγαν «Μα γιατί ασχολείστε με κάτι που δεν χρειάζεται». Κι όμως ήταν μια προφητική στάση σε εισαγωγικά με την έννοια ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν ραγδαία μέσα στα 30 χρόνια που πέρασαν περίπου. Ναι. Και σήμερα, αν κανείς δεν προσεγγίσει τις κοινωνίες, αν δεν δει την αλήθεια, νομίζω δεν μπορεί να κατανοήσει και τι συμβαίνει. Όχι ότι θα λύσουμε όλο το πρόβλημα, αλλά σίγουρα θα είμαστε πιο κατηρτισμένοι την επόμενη φορά που θα μπορέσουμε ίσως να στηρίξουμε αυτούς που είναι μετριοπαθείς. Μήπως κάποια στιγμή μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τον άκρατο φανατισμό που αδικεί κάθε άνθρωπο που θέλει να λέει ότι πιστεύει στο Θεό. Άρα δεν ήταν μια τυπική πρόσκληση, είχε και ουσία. Είχε και ουσία και τουλάχιστον ήταν για μας μια εξαιρετική εμπειρία. Και πότε έγινε? Πριν από ένα μήνα περίπου. Σε συνεννόηση. Εσείς θα λέγατε ίσως για ταξίδι στην Κύπρο, μπορεί. Όχι, εντάξει. Κατάλαβα ότι μιλάτε για ένα ταξίδι που δεν ξέρουμε. Στην Κύπρο δεν θα έχει αυτό το ενδιαφέρον. Η Κύπρος ήταν κάτι διαφορετικό. Όχι άδεια, αλλά με μια ενημέρωση προς τον Αρχιεπίσκοπο, προς πάντοτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πάντοτε όλα γίνονται με την άδεια της Συνόδου, απλώς δεν εκπροσωπούσαμε. Αλλά για να... Πήγατε ως προσωπικότητες από τη διευκρινήσατε. Ως προσωπικότητες κληθήκαμε και βεβαίως κανείς από εμάς δεν ταξιδεύει εκτός Ελλάδος εάν δεν έχει την άδεια της Συνόδου. Καλά, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι τιμητικό για εσάς. Ναι, και μάλιστα όταν ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως ξέρετε ότι βρίσκεται σε μια ευαίσθητη περιοχή, καταλαβαίνετε ότι και οι δικές του εμπειρίες ήταν πολύ σημαντικές και αυτό δημιουργεί αμέσως ένα κλίμα, ξέρετε, βοηθάει πάρα πολύ. Χρειάζεται κατανόηση, γιατί πολλές φορές παρασυρώμεθα και εμείς είτε από ετικέτες, είτε από εντυπώσεις ή από έλλειμμα πληροφόρησης. Ναι, μα ήδη το τέμενος που καταστράφηκε δημιουργεί και πολιτικούς κραδασμούς. Έτσι, και εκεί θέλει πολύ προσοχή. Παρότι μάλλον όλα δείχνουν ότι ήταν από ατύχημα. Όχι, έτσι. Και δεν είναι κακό να σύντομα ή δυνατόν να αποκατασταθεί η ζημιά. Ναι. Δεν είναι ότι πήγαν κάποιοι πρέπει φανατικοί. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στη Θράκη έχουμε μια εξαιρετική συγκυρία παρουσίας αρχιερέων με ήθος, με εξαιρετική πείρα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα έλεγα έχουν πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στη Θράκη. Γεγονός που το αποδέχεται ακόμη και η κυβέρνηση, στηρίζουν τη συνύπαρξη, βοηθούν πάρα πολύ να μην υπάρξει οποιαδήποτε αφορμή και έχω την αίσθηση ότι για πρώτη φορά επιτέλους, και αυτό θέλω πάλι με ειλικρίνεια να το πω, το ελληνικό κράτος ασχολείται με τη Θράκη. Δεν ήταν αυτονόητο πριν λίγα χρόνια. Πολλές φορές είχα συζητήσει και στο Αρχονταρίκι, όπως ξέρετε, και όλοι μου έλεγαν επιτέλους κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με τη Θράκη. Τα τελευταία χρόνια, οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην αδικήσω κανέναν, έχουν αρχίσει να ασχολούνται ουσιαστικά με τη Θράκη και αυτό θα βοηθήσει να μην επιτρέψουμε σε κανένα να εκμεταλλευτεί το μουσουλμανικό στοιχείο, δηλαδή τους μουσουλμάνους Έλληνες, για ίδιον όφελος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Δεν ξέρω αν το μάθατε αυτό που ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου, ότι θα πάει να προσευχηθεί στην Αγία Σοφιά προπαραμονή του δημοψηφίσματος, το οποίο είναι ανήμερα του δικού μας Πάσχα, άρα θα πάει την Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή για εμάς, στην Αγία Σοφιά που έχει γίνει τζαμί. Ξέρετε, να προσευχηθεί. Ας έχουμε μία επιφύλαξη στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, δεν μπορώ να μιλήσω πολιτικά. Επειδή όμως έχουμε επισκεφθεί επανειλημμένα και βεβαίως εκεί ξέρετε ότι έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αυτοί θα είναι οι καταλληλότεροι να κρίνουν κάθε πράξη και κάθε ενέργεια. Mm-hmm. Η δική μου όμως αίσθηση, αν θέλετε μπορώ να την πω, έχω να δηλώσω ότι μάλλον πρόκειται για εντυπωσιασμούς, για γεγονότα που έχουν μόνο εσωτερική κατανάλωση και δεν αφορούν την ουσία των πραγμάτων. Πιστεύω ότι και αυτό θα ξεπεραστεί, γιατί έχουμε έναν Οικουμενικό Πατριάρχη που ξέρει να χειρίζεται τα πράγματα. Εμείς ας προσευχόμαστε για τους εκεί, διότι κρατούν, θα έλεγε κανείς, την πεμπτουσία της Ορθοδοξίας μέσα από την εμπειρία των αιώνων που έχουν, και να δώσει ο Θεός να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και κάποια στιγμή να ξαναβρούν και εκεί οι άνθρωποι αυτό που χρειάζεται για να νιώθουν ασφαλείς και να νιώθουμε κι εμείς ασφαλείς να ξαναπάμε. Με τη θεολογική σχολή της Χάλκης τι γίνεται? Το λέω γιατί ήταν πρόσφατη το είχαμε επίσκεψη. Αναγγείλει και μάλιστα στην εκπομπή σας. Τελικά πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Προύσης, που είναι ηγούμενος. Μας μίλησε με πολλή ελπίδα για τη λειτουργία της. Σημασία έχει όμως ότι αυτή τη στιγμή οι υποδομές, οι δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις της, η σύνδεση της βιβλιοθήκης με την βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η διεθνής προβολή έχει δημιουργήσει όλο το υπόβαθρο, ώστε αν και εφόσον ανά πάσα στιγμή δοθεί και η δυνατότητα, η σχολή να λειτουργήσει. Ανεξάρτητα όμως από το αν θα λειτουργήσει αυτή καθ' αυτή η σχολή, το έργο που παράγεται αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι εφάμιλο της σχολής που λειτουργούσε. Παρόλο που δεν δίνει βέβαια τους καρπούς που θα θέλαμε. Άρα εκεί υπάρχει μεγάλη ελπίδα. Ξαναφουντώνει η συζήτηση για τα ποτεφρωτήρια. Ήταν ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης με αυτή την δραματική περιγραφή της ταλαιπώριας από την Άννα τη Βαγενά με την ιδιότητα της βουλευτού και τη δέσμευση των αρμοδιών υπουργών να το προχωρήσουμε πιο γρήγορους ρυθμούς. Στη συνέχεια ο οδηγός σε αυτό το τροχαίο που μας συγκλώνει σε όλους έξω από τη Θήβα, το γιος του γνωστού επιχειρηματέα που επίσης αποτεφρώθηκε. Η Εκκλησία πώς τοποθετείται? Έχω που θα έλεγα ασχολούμεθα με αυτό το θέμα επί αημνής του Χριστοδούλου, αν ενθυμίστε. Βέβαια. Ήτανε από... Είμαστε παλαιοί. Έτσι, μπράβο. Και ο ίδιος είχε ασχοληθεί πάρα πολύ. Είχαμε δημιουργήσει προϋποθέσεις συνεδρίων, συζητήσεων. Μάλιστα είχε προστατήσει ο σημερινός Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος, που έχει και προϋποθέσεις και γνώσεις όχι μόνο θεολογικές. Και καταλήξαμε σε μια σαφή άποψη της Εκκλησίας μας ότι το θέμα της αποτέφρωσης δεν αφορά τους Ορθοδόξους πιστούς στην Ελλάδα. Η θέση της Εκκλησίας είναι σαφής. Ξέρετε ότι η Εκκλησία έχει πάντοτε μια ιερότητα στην παράδοσή της. Θέλει να ακολουθεί την παράδοση με πιστότητα και αυτό δεν γίνεται από αιμονή, αλλά γιατί ακριβώς έχει μια ιερότητα το σώμα μας. Είναι αυτό το σώμα που προήλθε από τη γη και επανέρχεται στη γη. Όλη η ιερολογία είναι γραμμένη πάνω σε αυτό το γεγονός. Αυτό παραλάβαμε και αυτό θα παραδώσουμε. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι το να υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που η θρησκεία τους μάλιστα τους επιβάλλει την αποτέφρωση ήταν, θα έλεγα, βεβαίως για το κράτος προφανές να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Σε ό,τι όμως αφορά τους Ορθοδόξους πιστούς, εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Άρα εσείς και δεν μετακινήσετε μια... από... Όχι, όχι, όχι. Και υπάρχει και μια αυστηρή όντως απόφαση ότι αν κανείς συνειδητά αποφασίζει την αποτέφρωση, δεν θα ιερολογείται, διότι κατά κάποιο τρόπο αρνείται την ιερή παράδοση της Εκκλησίας μας. Εκεί είναι τα πράγματα, είναι σαφέστατα και νομίζω εμείς τουλάχιστον θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Από εκεί και πέρα ο καθένας. Άρα είναι σταθερή η θέση σας για την ώρα, ναι, δεν έχει επανέλθει η συζήτηση μέσα στην Εκκλησία, παραμένει πιστή σε αυτή την άποψή της. Το λέω γιατί σήμερα λίγο μπερδεύτηκαν η αλήθεια και σκέφτηκαν πως έχετε αλλάξει άποψη. Διαβάζω από την Κατερίνα Τασοπούλου στην Θεσσαλία. Στο Βόλο καμία αντίδραση δεν υπήρξε από την Εκκλησία για τη δημιουργία του αποτεφρωτηρίου. Δημόσια. Εγώ, ξέρετε, δεν βγαίνω εύκολα στα μπαλκόνια, ούτε δημιουργώ εντυπώσεις. Το εάν υπήρξε ή όχι, το ξέρουν αυτοί που πρέπει να το ξέρουν.
Ναι, μα έτσι κι αλλιώς και τώρα το είπατε εξάλλου, καθαρά. Αυτό που αλλά λέω, δεν είναι άποψη, ξέρετε. Διάβασα. Ξέρετε πολύ καλά ότι. Θεωρώ εγώ, ότι είναι μια αξιόπιστη εφημερίδα. Δεν βγαίνω δημόσια, ούτε να καταγγείλω, ούτε να δημιουργήσω θέματα. Έχω και υπομονή και επιμονή. Και πιστεύω πολλές φορές ότι μπορεί κανείς να δράσει με έναν τρόπο που να μην αφήσει κανένα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Εγώ αυτή τη στιγμή αναφέρομαι στην απόφαση που αφορά την ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος και στην οποία και εγώ μένω απόλυτα πιστός. Βέβαια. Και στην εκπομπή μας το έχουμε συζητήσει ξανά. Απλώς για παράδειγμα, απλώς να σας σκέφτηκα φέρω, μήπως κάτι άλλαξε. Ενθυμίστε, δεν δέχθηκα, παρόλο που πιέστηκα πάρα πολύ, με πολλή ευγένεια βέβαια, αλίμονο, να λάβω μέρος σε ένα συνέδριο που έγινε στον τόπο μας. Αφού είχα τόσο καθαρή θέση, δεν είχε νόημα να πάω. Τους το εξήγησα, διότι δεν ήθελα και να δημιουργήσω και οποιοδήποτε πρόβλημα. Ξέρετε, με την αντιπαράθεση και μάλιστα τη δημόσια δεν βγαίνει. Το θέμα είναι ο καθένας να κατανοεί τι πρέπει να κάνει και έχω την αίσθηση ότι εδώ στον τόπο μας τουλάχιστον κάποιοι το έχουν καταλάβει καλά. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Έχουμε νεότερα από το μέτωπο στις νιές. Εντάξει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ναι. Έχουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μέσα από μια διαδικασία η εκπόνηση πλέον μελετών από ορκωτούς τοπογράφους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι επιτέλους θα πιστεύω αντιμετωπιστεί αυτό το δυστυχώς έγγραφο που κάποια στιγμή έλεγε το εξωφρενικό. Το δημόσιο στην περιοχή δεν έχει έκταση, η εκκλησία έχει έκταση, αλλά εμείς δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Έτσι έλεγε το έγγραφο. Αυτό το έγγραφο δημιούργησε την καθυστέρηση 15 ετών τώρα για να προχωρήσουμε σε αυτό που σήμερα ο τόπος μας το έχει απόλυτα ανάγκη. Πιστεύω ότι αρχίζουμε να φεύγουμε από τέτοιες διαδικασίες, επιτέλους όλοι να λαμβάνουν τις ευθύνες τους και ελπίζω βεβαίως οι επενδυτές οι ίδιοι είναι εδώ. Τα πράγματα αλλάζουν βεβαίως στις χρηματοδοτήσεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει και κάτι. Και στις προτεραιότητες. Μπράβο, εγώ το έχω ξαναπεί, αλλά το είχαμε συζητήσει. Επιτέλους, γιατί είχα βρει τον κύριο Καμπουρίδη και νομίζω μου είπε ότι έχει. Φτάνουμε σε ένα σημείο που επιτέλους θα πρέπει κάποιος να πει ναι, προχωράμε. Πάντοτε σεβόμενοι απόλυτα τις οποιοσδήποτε προϋποθέσεις πολεοδομικές, οικολογικές και ό,τι άλλο προβλέπει ο ελληνικός νόμος. Αυτό είναι που το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Και ποτέ παραβιάζοντας τον παράλληλο δρόμο και την παραλία στην περιοχή, η οποία ποτέ δεν δόθηκε, ποτέ δεν θα δοθεί, θα ανήκει πάντοτε στους κατοίκους και στην περιοχή, αλλά το να εξελιχθεί εκεί κάτι, νομίζω ότι όλοι πλέον και αφορμή σήμερα για να συζητάμε, είναι ότι ήρθαν οι ίδιοι οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι του Αλμυρού και μου είπαν επιτέλους... Το διεκδίκησαν. Είμαστε μαζί, λέω, επιτέλους κάποιοι τολμούν να πούν ότι είναι με αυτή την πρόταση. Μακάρι κάποιοι να είχαν τολμήσει πριν 15 χρόνια να είναι μαζί μας. Σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε όντως μια έναρξη που θα μπορούσε να φέρει και άλλα πράγματα στον τόπο μας. Εν πάση περιπτώσει, όλοι κρινόμαστε και θα κρυφθούμε από το αποτέλεσμα. Μα είχαν σηκώσει εκ του μειόντος παντιέρα. Βλέπετε, δηλαδή, γιατί στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να το πω, είδατε και τις εξελίξεις με το Βατοπέδι, πολλοί λειτουργούν συγκυριακά και όχι υπεύθυνα με βάση το θεσμό που εκπροσωπούν ή που διακονούν. Όταν λοιπόν υπηρετείς τη συγκυρία, τότε δυστυχώς αδικείς τον τόπο σου. Και λυπάμαι που το λέω. Κάποιοι αδίκησαν αυτόν τον τόπο. Δεν πειράζει όμως, μπορεί να είναι για καλό. Σίγουρα όμως το μέλλον ανήκει στη φιλοξενία και το έχω πει πολλές φορές και εμείς θα το κάνουμε πράξη. Χαίρομαι να σας πω ότι ξεκίνησαν οι εργασίες του παλιού μοναστηρίου της Ξενιάς. Θα επισκεφθώ απόψε να δω την έναρξή τους. Εκεί θα έχουμε πάλι έναν τόπο φιλοξενίας και μάλιστα με τόνωση του θρησκευτικού πλέον τουρισμού, όπως λέγεται, δηλαδή του προσκυνηματικού. Και είναι μεγάλη μου η χαρά γιατί αυτό το μοναστήρι θέλω να το ξαναδώ να ανασταίνεται, να δέχεται ανθρώπους και να είναι ο τόπος μας και πάλι ένας τόπος όπου θα μπορούν οι άνθρωποι όχι μόνο να ζουν ευχάριστα, αλλά να παίρνουν και πνευματικότητα. Λέω μόνο αυτό γιατί ξέρω ότι έχουμε παραβιάσει και το χρόνο των διαφημίσεων, ότι η εταιρεία κάποια στιγμή είχε κατεβάσει, επειδή υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα, στην 5η-6η θέση αυτό το project και ήταν λογικό. Εγώ φαντάζομαι ότι τώρα, αν πάρουν ένα φάκελο που θα είναι όλα τακτοποιημένα και δεν θα έχουν αστερίσκους τα πράγματα, αμφιβολίες, συννεφάκια, γκρίζες ζώνες κλπ. Και θα είναι όλα καθαρά, νομίζω και εκείνοι θα ανεβάσουν στις προτεραιότητές τους αυτό το project. Είναι σπουδαίο. Το ελπίζω, θα βρουν εγώ θα χαρώ τόσοι άνθρωποι δουλειά, έτσι, και στο κατασκευαστικό και μετά στη λειτουργία. Εμένα θα είναι η μεγάλη μου ικανοποίηση πλέον να δω ανθρώπους να εργάζονται και κάποια στιγμή να υποδεχόμαστε. Θα είναι από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες που θα έχετε να δώσει. Βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται ραγδαία. Η Κύπρος ξεπέρασε όλα τα προβλήματα ήδη. Με έναν αρχιεπίσκοπο ο οποίος σχεδόν θα το κάνει και σύμβουλό μου. Θεσσαλίας, έτσι. Μα, σας λέω, αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει είναι άλλο πράγμα. Και συμβαίνει ακριβώς πάνω στη φιλοξενία. Εκεί έχουν επενδύσει. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ τέτοια φράση,
και μάλιστα σε αυτή την περίοδο. Αλλά για μένα η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Προφανέστατα. Τα παιδιά μας πρέπει να μείνουν εδώ. Την ευλογία σας. Καλή δύναμη για τις ημέρες που έρχονται. Αμήν. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε.